και λύσεις. Νέες βόμβες για άδικες και καταστροφικές λύσεις που μαγειρεύονται, όπως είπε, για Κύπρο και Αιγαίο, έριξε ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας σε εκδήλωση για τη βράβευση των γυναικών της Μεγαλόνησου. Μακριά από νέους εμπεγμούς σε βάρος της Κύπρου ή λύσεις άδικες και καταστροφικές, όπως αυτές που ακούγεται ότι μαγειρεύονται εκ παραλλήλου και με το Αιγαίο πλέον. Και λύσεις συγκαλυμμένης διχοτόμησης, που θα είναι ένα επόμενο βήμα πλήρους τουρκοποίησης. Τα ήρεμα νερά, όταν οδηγούν σε σιωπηλή αποδοχή τετελεσμένων, φέρνουν πάντα τεράστιες φορτούνες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στις σοβαρές αιχμές του πρώην Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν συζητά θέματα κυριαρχίας. Δεν υπάρχει στιγμή που και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών και προσωπικά εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και όλα τα κυβερνητικά στελέχη, που να μην τονίζουμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας. Ο Αντώνης Σαμαράς συνέδεσε ευθέως το Κυπριακό με τα ελληνοτουρκικά, λέγοντας ότι η διάλυση του Κυπριακού κράτους θα φέρει και τον διαμελισμό του Αιγαίου. Η λύση όμως πρέπει να είναι μία, δίκαιη και βιώσιμη. Αν δεν είναι δίκαιη, δεν θα είναι βιώσιμη. Αν υπογραφεί κάτι διαφορετικό, απλώς θα αποτελέσει τη θριαλίδα για την επόμενη κρίση. Και αν δεχτούμε να υπογραφεί κάτι τέτοιο, όλους μας θα μας κυνηγούν οι ερηνίες. Πορευόμαστε μαζί με την Κυπριακή κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και ότι οι ελληνικές θέσεις ταυτίζονται με τις κυπριακές. Επαναλαμβάνοντας ότι Ελλάδα και Κύπρος πορεύονται μαζί. Δηλαδή, τι θέλει η Κύπρος, να προδώσει τον εαυτό της? Γιατί αυτή είναι η θέση η δική μας, η θέση της Κύπρου. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα τέτοιο ζήτημα. Οι συγκεκριμένες αναφορές του Αντώνη Σαμαρά γίνονται λίγες εβδομάδες πριν την άφιξη στην Αθήνα του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν για συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη.